Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Είναι το Open Day για τη σχολή μας, την επαγγελματική σχολή μαθητείας εδώ στην Καρδίτσα, καθώς και το αντίστοιχο ΙΕΚ, τη ΣΔΥΠΑ. Είναι μία εκδήλωση η οποία αποσκοπεί στο να ενημερωθούν οι νέοι και οι νέες, οι οποίοι βρίσκονται είτε στην τρίτη τάξη του γυμνασίου, είτε στην τρίτη τάξη του λυκείου, και θέλουν να δουν τι δυνατότητες εκπαιδευτικές έχουν αυτή τη στιγμή μπροστά τους, έτσι ώστε να ακολουθήσουν μια ειδικότητα και στη συνέχεια ένα επάγγελμα το οποίο τους ενδιαφέρει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για μας στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το Υπουργείο Παιδείας και οι συνάδελφοι εδώ στην περιοχή από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας ανταποκρίθηκαν και μας βοήθησαν σε αυτή την οργάνωση, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την τεράστια συμμετοχή. Είναι, νομίζω, καθήκον όλων μας να ενημερώνονται τα παιδιά που τελειώνουν την εκπαιδευτική βαθμίδα για το τι δυνατότητες έχουν και τι ανοίγεται μπροστά τους, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τελικά, όπως είπα, το επάγγελμα που επιθυμούν. Να πω και δύο λόγια για τις σχολές μας. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας, η επαγγελματική σχολή μαθητείας της Καρδίτσας προσφέρει, όπως και οι υπόλοιπες ΕΠΑΣ, προσφέρει το διοικητικό σύστημα, το οποίο είναι ο μόνος φορέας εθνικός που παρέχει αυτού του τύπου το διοικητικό σύστημα, που σημαίνει ότι τα παιδιά το μισό κομμάτι της εκπαίδευσής τους το κάνουν στο σχολείο, είτε στη τάξη είτε στο εργαστήριο, και το υπόλοιπο περίπου 50% των σπουδών τους το κάνουν σε μορφή μαθητεία σε μια επιχείρηση. Αυτό είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα πετυχημένο, το διοικητικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί από μελέτες σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, γιατί μπορεί από τη μία πλευρά οι εργοδότες να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους που κάνουν για την επιχείρησή τους, και από την άλλη πλευρά οι μαθητευόμενοι αυτά που μαθαίνουν θεωρητικά στο σχολείο να τα εμπεδώσουν πάνω στην πράξη, αφού ούτως ή άλλως έχουν τον εκπαιδευτή μέσα στην επιχείρηση που τους βοηθάει την επόμενη μέρα για να κάνουν την εφαρμογή. Είναι 4 μέρες κανονικά, τις πρωινές ώρες πηγαίνουν στους εργοδότες τα παιδιά, ενώ κάποιες ώρες τις απογευματινές, για 6 ώρες είναι στους εργοδότες, και τις απογευματινές ώρες έχουν 2 ή 3 ώρες μάθημα στο σχολείο. Και την Παρασκευή είναι μάθημα μόνο στη σχολική μονάδα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ είναι αντίστοιχα με τα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και, όπως ξέρετε, είναι μετά από 2 χρόνια σπουδών, έχουμε 6 μήνες πρακτική άσκηση. Είναι σημαντικό να πω ότι και στις 2 περιπτώσεις η πρακτική άσκηση, είτε η μαθητεία, είναι αμοιβόμενη και είναι επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, οπότε είναι ελάχιστη η συμμετοχή των εργοδοτών σε αυτήν, άρα είναι ένα πάρα πολύ, θα έπρεπε να είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλές ουσιαστικά εργαλείο και για τους εργοδότες, αφού χωρίς ουσιαστικά κάποιο σημαντικό κόστος μπορούν να ετοιμάσουν τους υπαλλήλους που χρειάζονται για την επιχείρησή τους.